Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Βάλια Μπούη και πάμε να δούμε ειδήσεις μέσα από το neakrete.gr. Τεράστια ποσότητα ναρκωτικών εντόπισαν οι λιμενικές αρχές Ηρακλείου στην διάρκεια ελέγχων στο πλοίο με το ύποπτο φορτίο που είχε αγκυροβολήσει σε πρώτη φάση στον Αθερινόλακο και μετά μεταφέρθηκε στο Ηράκλειο. Πρόκειται για τόνους κατεργασμένης κάναβης, οι οποίοι και βρέθηκαν στα κοντέινερ, ενώ στο Ηράκλειο για την υπόθεση βρίσκεται και ο αρχηγός του λιμενικού σώματος. Το πρωί πάντως στο σημείο που γίνονταν οι έρευνες σημειώθηκε εργατικό ατύχημα με ελαφρύ τραυματισμό. Καταγγελία σοκ. Ανήλικη που διαμένει στο Βέλγιο ήρθε στην Κρήτη το περασμένο καλοκαίρι για διακοπές και φέρεται να έπεσε θύμα κακοποίησης. Την καταγγελία έκανε η μητέρα της στις βελγικές αρχές που ακολούθως ενημέρωσαν Ιντερπόλ αλλά και την τοπική αστυνομία. Η καταγγελία πάντως δεν έγινε αμέσως στις αρχές εξαιτίας πιθανότατα απειλών που φέρεται να δεχόταν το κορίτσι. Σε μια διαφορετική είδηση που αφορά την υγεία μας, ξέρατε εσείς ότι από όλο τον χρόνο οι πιθανότητες για έμφραγμα αυξάνονται τα Χριστούγεννα? Κι όμως ερευνητές όχι μόνο βρήκαν τον χρόνο που θεωρείται σως, αλλά και την ακριβή ώρα που ο κίνδυνος για έμφραγμα είναι μεγαλύτερος ανήμερα των Χριστουγέννων. Για ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα αλλά και τον κόσμο, μπείτε στο neakrete.gr από το κινητό, το τάμπλετ και τον υπολογιστή σας. neakrete.gr. Η ενημέρωση στα χέρια σου.